Στη σύλληψη δύο μαθητών, 15 και 16 ετών, που ισχυρίστηκαν σήμερα το πρωί σε τηλεφώνημα, Φάρσα, για ύπαρξη εμπριστικού εκρηκτικού μηχανισμού στο πρώτο γενικό λύκειο και στο πρώτο επάλληλο του κορδεϊού, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματο ασφαλεία Κορδεϊού Εβόσμου. Το πρωί τη Πέμπτη, στο κέντρο τη άμεση δράση, δέχτηκε σχετικό τηλεφώνημα με αποτέλεσμα, όπω αναφέρει η ελληνική αστυνομία, να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικέ δυνάμει και να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο που αφορά σε εκένωση του χώρου για την προστασία των παρευρισκόμενων αλλά και έλεγχο προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε απειλή. Αφού εξερευνήθηκαν οι χώροι του σχολικού συγκροτήματο χωρί να βρεθεί ο εκκληκτικό μηχανισμό, συνεχίστηκε η έρευνα από που προέκυψε ότι το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε από δύο ημεδαπού ηλικίε 15 και 16 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Με αφορμή το συμβάν, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη θα ήθελα να υπενθυμίσει και να επισημάνει στου πολίτε όλων των ηλικιών ότι το κέντρο τη άμεση δράση ανταποκρίνεται άμεσα σε όλε τι κλήσει, αξιολογώντα και δίνοντα. Προτεραιότητα τα επίγοντα περιστατικά.